η αγαπημένη μας κυρία Σολομού πήγε στο Έλεος. Κάνα 9% κιόλας. Καλά, 9-10%. Ναι, εντάξει, κάτι ψιλοτσουλάει, αλλά εντάξει, δεν είναι νούμερα αυτά για το Μέγκα. Mm-hmm. Με τέτοια ονόματα, αλλά εντάξει, εμένα η εκπομπή αυτή δεν μου πολύ πάει. Βλέπω ένα ψινάκι κάθε μέρα πιο πολύ μου διασμένο. Πάλι ο Λιάγκα σχολίασε την Σολομού. Όχι, η Σολομού σχολίασε το Λιάγκα και ο Λιάγκα σχολίασε. Και σχολίασε. Εντάξει, ναι, γιατί... αλλά θα μπορούσε να μην απαντήσει. Τέλος πάντων υπάρχει ένα σύριαλ εδώ πέρα, άκουσε, ο ένας απαντάει στον άκουσε. Άλλον. Και ο Παπανώτας έδωσε απαντήσεις στη Σολομού. Mm. Γιατί η Σολομού χρησιμοποίησε τα ονόματά του και είπε ότι άλλα τη μισούν κτλ. Και ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μια κριτική συγκεκριμένη κάνανε. Και βέβαια το θεματάκι ότι. Εάν το λέγει άντρας δεν είναι με τίποτα, το λέει γυναίκα, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Όχι, δεν είναι το θέμα το λέει άντρας ή γυναίκα. Και άντρας να το πει και γυναίκα να το πει, την ίδια εμβέλεια έχει. Το θέμα μας είναι όμως αλλού. Ότι η κυρία Σολομού βγαίνει, απαιτεί να λέει πράγματα και να μην τη σχολιάζει κανείς. Αλλά βέβαια μέσα της λέει σχολιάστε, αυτό μετά και τα ονόματα για να γίνετε ακταρμάς. Συγγνώμη να πω κάτι. Αν πω κάτι θα είναι σεξιστικό. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι μόδα, αλλά δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση με το σουτιέν και το αυτό από πάνω σε μια συνέντευξη. Θεωρώ ότι χάνει τη σοβαρότητά της στη συνέντευξη. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άλλο, είναι πιο κλαμπίστικο, ντύσιμο, πιο... Κάπου το είχα δει, βέβαια, ψιλοφόρεσε κάτι παρόμοιο και καινούριο, αλλά και είχε πιο κλειστό το σακάκι. Αυτό μου κλωτσάει λίγο, δεν ξέρω. Μου κάνει λίγο έτσι too much. Για την αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση από την κυρία Σολομού είναι ότι μεγάλο σε μυαλό δεν έβαλε. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, θέλει σόνι και καλό να μας πει ότι δεν υπάρχει σχέση ή και να υπάρχει δεν μας αφορά και το ένα και με το άλλο. Με το Μέντε Φουέρτε. Αυτό λοιπόν το δεν μας αφορά, σίγουρα δεν μας αφορά τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του μέσα κτλ. Δεν ναι, μας αλλά αφορά όταν αυτό. Βγάζουν τόσα βιντεάκια στο TikTok μαζί και κάνουν τις πλάκες τους, φιλαράκια σχέτα. Δεν θα πάω σε αυτό. Εννοώ προκαλείς. Δεν θα πάω σε αυτό. Σε ποιο θα πάω. Όταν λοιπόν μια γυναίκα μετά που έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα, έχει περάσει το εξάμηνο και έχουν κουμπώσει κάποια πραγματάκια, κάθεται και παίζει με τη σχέση, γιατί αυτό είναι παιχνίδι με τη σχέση που κάνει. Γιατί εγώ θα μπορώ να το πάρω με τα λεγόμενά της αλλιώς. Ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να θέλω να παίξω και αλλού, γιατί άμα έχω χρησιμοποιήσει σχέση, δεν μπορώ να παίξω αλλού, γιατί μου αρέσει να παίζω και με 2-3-4. Εάν αυτό τώρα το σχόλιο δεν τη αρέσει καθόλου που κάνουμε, και δικαίως δεν τη αρέσει. Δεν είναι ωραίο σχόλιο. Αλλά. Προκαλεί η ίδια όμως με τη συμπεριφορά της. Δεν ισοπεδώνει τα πάντα γύρω της, δηλαδή να ασφαλίσει τον εαυτό της. Ναι, κύριε, κάτι υπάρχει, αυτό είναι ανάμεσά μας, δεν ξέρουμε που θα. Μπορεί να είμαστε για 2 μέρες μαζί, μπορεί να είμαστε μαζί για 1 μήνα, μπορεί να είμαστε μαζί για 3 χρόνια. Δεν ξέρω, ο χρόνος θα δείξει. Δεν έχουμε οριστικοποίηση πώς είναι αυτή η σχέση. Είναι μια σχέση η οποία αφορά εμένα και αυτόν. Αυτό είναι πιο έντιμο. Ναι, να σου πω κάτι με λίγα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι είναι καβαλημένη και είναι μια επαναστράτρια χωρίς αιτία. Δηλαδή αυτό μου βγάζει. Το ότι επαναστατεί για κάτι, κάνει τα podcast, λέει, αλλά δεν υπάρχει και λόγος να τα λέει. Κατάλαβες. Δηλαδή κάτι δεν μου πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω γιατί. Όλα για την προβολή. Όλα για την προβολή και μάλιστα προκαλεί συνέχεια λέγοντας ονόματα, λέγοντας πράγματα. Όταν κάνει ένα podcast το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα. Συζητηθεί δεν είναι ένα κοριτσάκι το οποίο. Γιατί κοιτάξτε, podcast υπάρχουν πολλά. Εκατοντάδες. Βγαίνουν καθημερινά. Έτσι. Δεν συζητάμε κανένα γιατί τα παιδιά αυτά δίνουν μάχη για να μπορέσουν κάποια στιγμή να μαθηθεί το όνομά του. Είναι στη μάχη. Όταν λοιπόν μια γυναίκα που έχει μια χή εμβέλεια και με το παραμικρό που θα μιλήσει δημόσια και θα πει πράγματα θα συζητηθούν, τότε λοιπόν πρέπει να προσέχει. Οι άλλοι γιατί να συζητηθούν. Δεν λέγονται σε λόγου. Καταλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρεις, κιόλας δείχνει ότι έχει τη μαγιά, αλλά όταν είχαν πέσει όλοι πάνω του στην ώρα που μπαίνε στα μάξι και έβριζε και την έπιασε η κάμερα και καλά είπαν ότι έβριζε δημοσιογράφο, αυτή είπε όχι, δεν είχε, δηλαδή θέλω να σου πω έκανε και την κότα στο ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θέλω να σου πω έχεις τη μαγιά, μπαίνει στα μάξι, βρίζεις και μετά το παίρνεις πίσω. Μπορεί να φαίνεται αντράκι, αλλά θεωρώ ότι προσπαθεί πολύ για να φανεί αντράκι. Κοίταξε, κάτι δεν μου είναι, πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, η κυρία Σολομού, μια προσωπικότητα η οποία μέσα της βαθιά και ριζωμένα, υπάρχει η φωνή που λέει, να πούμε, και ριζωμένη η φωνή αυτή, παίζεται, λέγεται και εγώ θα σας βρίζω για να παίξουμε παραπάνω. Και απ' έξω της δείχνει ότι εγώ δεν θέλω, είτε εκείνη, το άλλο και το άλλο. Αυτό είναι το παλαβό της ιστορίας. Εάν κάποια στιγμή πάρουμε μια απόφαση όλοι μαζί ότι θα την αγνοήσουμε αυτή τη γυναίκα, θα κάνει τα πάντα, δεν μέχρι και γυμνή, θα μπει στον δρόμο για να μιλήσουμε για αυτήν. Κοίτα, ηθοποιός
Είναι συνυφασμένη αυτή η λέξη με ήθος, με αξιοπρέπεια, με χίλια δυο. Εδώ βλέπω κάτι διαφορετικό το οποίο δεν μου αρέσει. Ειδικά αυτές οι δηλώσεις με τους τέσσερις άντρες, με όλα αυτά δηλαδή. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη. Ναι, εάν γυρίσουμε την πλάτη, να δεις λοιπόν τι θα κάνει αυτή η γυναίκα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και τώρα βέβαια, όσο είναι το Λιάγκα και το Παπανότα, και σίγουρα δεν τη μισεί κανένας. Και εμείς δεν τη μισούμε, δεν ξέρουμε προσωπικά. Εμείς επάνω στις δηλώσεις της μιλάμε και δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο με την κυρία Σολομού. Δεν ξέρουμε τι κάνει στη ζωή της και πώς είναι ισορροπημένη η προσωπική της ζωή και δεν μας αφορά κιόλας. Εντάξει. Απλά όμως ότι σαν δημόσιο πρόσωπο κρίνεται σε αυτά που λέει. Όπως και σε κρινόμαστε, αυτά που κάνει. Ναι, και κρινόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, αν το σχόλιο μας είναι λαθασμένο κτλ., μπορεί να μας κρίνει και η ίδια. Οπότε θέλει, ό,τι ώρα θέλει και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι κακό εξάλλου. Δημόσια μιλάμε όλοι. Αυτό είναι το σίγουρο. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι λέμε και γιατί το λέμε και να ξέρουμε λοιπόν τι μπορεί να μας θίξει και τι δεν μπορεί να μας θίξει. Αυτά που μπορούν να μας θίξουν να τα αποβάλουμε και αυτά που δεν μας θίξουν ας τα αφήσουμε ελεύθερα να τα συζητάει όλος ο κόσμος. Στεναχωριέμαι και λίγο με το Λιάγκα γιατί θεωρώ γενικά ότι η showbiz λίγο έχει ας το πούμε τελματώσει και αναγκάζεται πολλές φορές και ασχολείται πάλι με τη Σολομού. Πάλι με τη Σολομού. Ναι, πάλι ναι, με ναι, τη Σολομού. Ναι, ναι. Γιατί πουλάει. Κακά τα ψέματα αυτή η κοντρίτσα που έχουν μεταξύ δεν τους. Πουλάει η κοντρίτσα. Αυτό το εμπόρευμα έχουμε, αυτό βγάζουμε. Αυτό σου λέω. Ναι. Το ότι άλλο, μέσα του σκέφτεται πουλάει, πάλι. Το πουλάει, το πουλάει. Θα το πάρει λάθος και η κυρία Σολομού. Ναι. Δεν πουλάει. Αυτό το εμπόρευμα έχουμε, αυτό βγάζουμε. Mm-hmm. Αν είχαμε κάτι άλλο, αξιοπρεπέστατο. Ναι. Γιατί γενικά να, το Survivor να βγάλουμε, δεν το πολύ γουστάρει ο Λιάγκας στο Survivor. Δεν παίζει, είναι αντένα ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αλλά αν είχαμε κάτι άλλο να βγάλουμε εμείς στον αέρα, το βγάζαμε κι εμείς. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανακύκλωση όλοι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Ο καθένας από διαφορετική οπτική γωνία. Ας ελπίσουμε ότι η δικιά μας οπτική γωνία είναι η καλύτερη. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μας αφορά η κυρία Σολομού, γιατί δεν την ξέρουμε προσωπικά, μας αφορούν όμως οι δηλώσεις που κάνει δημόσια. Το podcast γίνεται για να το ακούσει ο κόσμος και να συζητηθεί από κόσμο. Δεν γίνεται το podcast για να τα ακούει μόνη της. Εάν θέλει να τα ακούει μόνη της, ας τα γράφει και ας τα κρατάει σπίτι της. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Από εκεί πέρα, ο Παπανότας είχε απόλυτο δίκιο και αυτός. Ούτε και αυτός τη μισή. Καμία σχέση. Το ίδιο και ο Λιάγκας. Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο και άλλοι που συζητάνε για σένα, αγαπητή μου. Και μάλιστα, όπως το είπες, η εμφάνιση αυτή που έχει τώρα εκεί δεν είναι προκλητική. Δεν πήγε εκεί για να προκαλέσει, για να πούνε τι ωραίο στήθος έχει, τι ωραίο σώμα έχει, τι ωραία γυναίκα είναι, πόσο σεξι κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν γιατί το έκανε δημόσια και το έβγαλε προς τα έξω. Για να το συζητήσουμε. Και εμείς λοιπόν το συζητάμε. Κάνουμε ακριβώς αυτά που θέλει η κυρία Σολομού. Τώρα θα μας πείτε πάλι το γνωστό ποιηματάκι που λένε γυναίκες. Εμείς δεν μπορούμε να ντυθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο. Έχουμε παρενόχληση από εσάς και τα λοιπά. Σεξιστικό. Ναι, σεξιστικό και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι σεξιστικό. Και εγώ, αν αρχίσω να πούμε να βάζω τους Κυριακούς έξω, τον Κυριακό μου τέλος πάντων, όχι εγώ, ένα ωραίο αγόρι που έχει Κυριακούς και τα λοιπά, σεξιστικό είναι γι' αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε τον Βασάλο πώς τον μπρεσάρει η παραγωγή του Survivor και γελάμε. Λέμε, εντάξει, το σεξι αγόρι, το σεξι κορίτσι. Βλέπουμε πισινούς από τη μια μεριά και Κυριακούς από την άλλη. Δηλαδή, τα βλέπουμε και τα λέμε. Και για τους μεν και για τους δε. Ένας χαμός έγινε, κυρίες και κύριοι, με τον Μπιμπίλα. Χαμός. Δεν ήθελε να βγει, βγήκε με το ζόρι, κατέβηκε κάτω γιατί δεν την κάμερα. Περιμένουν τα παιδιά μέσω κρύο, τι να κάνει, κατέβηκε κάτω. Άρχισε να ταχώνει στην καινούργια. Εγώ δεν ήθελα, θα παρεξηγηθούν και οι υπόλοιποι. Σαλτάρι η καινούργια, λέει κλείστε τον. Φάτε τον. Εκεί λοιπόν γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα, πέφτει διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν γίνεται μπέρδεμα, προφανώς ο Μάλις δεν θέλει να το κλείσει. Στο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό πήγα να πω. Στο διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν έγινε διαπραγματεύσει μεταξύ πάνω και κάτω. Η Κατερίνα Καινούργιο δεν ήθελε να το βγάλει στον αέρα. Ο Θέμης Μάλις ήθελε να το βγάλει στον αέρα. Οπότε κάπου εκεί λοιπόν τα βρήκα κάπου στη μέση τέλος πάντων και βγήκε πάλι στον αέρα. Και γίνεται μετά το έλα να δει. Μετά έγινε το έλα να δει. Πλήρωσε βέβαια. Και η καινούριου λόγω της επίθεσης από όλο τον κόσμο, γιατί ήταν απότομη και στους συνεργάτες και ο τρόπος που μίλησε ήταν, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε δίκιο ή άδικο, γιατί ουσιαστικά η καινούριου είπε ότι από τη στιγμή που δεν τον θέλω στον αέρα, γιατί μου τον ξαναβγάζετε. Εδώ ναι, της δίνω δίκιο. Αλλά ο τρόπος που μιλάει είναι άσχημος και απότομος, δηλαδή δεν μπορεί να ισορροπήσει τα νεύρα της, καταλαβαίνεις. Και το άσχημο ήταν ότι συνδυάστηκε με την ημέρα που ήταν η καλύτερή της, γιατί ανανεώθηκε επισήμως το συμβόλαιό της για την επόμενη έχω χρονιά. Έχω την τουρτίτσα της. Ναι, και ήταν κρίμα και άδικο αυτό, δηλαδή να συμβούν τα δύο θέματα κόντρα. Και μετά, κόντρα, αφού και σε εμάς ήταν πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, το ότι είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά, τι γίνεται.
Όταν έχει τέτοια νεύρα, χάνει και το δίκιο σου. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πει ότι έχει δίκιο, γιατί ήταν απότομο ο τρόπο που μίλησε. Κάποια στιγμή και εγώ του άκουγα, μιλάγαν όλοι. Ναι. Κάποια στιγμή. Αλλά όμω θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά. Ναι, όχι. Το πρόβλημα ήταν ότι σου λέει, αφού σε έκλεισα και σου λέω φυλάκια, δεν ξέρω ναι. τι είπε, μη μου τον ξαναφέρνει. Λέει, ναι. σαν να με αναιρεί. Σου λέει, με παρουσιάστηκα εδώ, αποφάσισα να μην τον ξαναβγάλω. Μη μου τον βγάζει. Σε αυτό είχε δίκιο. Αλλά ο τρόπο δεν μπορεί δηλαδή. Ξυστή, η κάμερα είναι σκληρή. Ναι, αλλά, έπρεπε να το πει με πιο ωραίο κάμερα, τρόπο. Κάτσε ρε σύρε, να, ωραία τα λες. Σκληρή η κάμερα και μάλιστα όπως έγινε να λογοδοτήσει για τα νούμερα. Και σου λέει, κυρία μου, αυτό μου κάνει νούμερα. Έχω την εξέλιξη μπροστά μου. Θα μιλήσει ο πρωταγωνιστής. Ναι. Εδώ σωστά. Πήρανε το θέμα με την ελευθερία ελευθερίου και το παίξανε χωρίς να πούνε Sky, χωρίς να πούνε τίποτα. Γιατί έπρεπε να παίξουν και αυτοί και σου λέω στην εκπομπή θα τσιμπήσουν ότι είναι όχι, δικό μας. Όχι, Sky είπανε, δεν είπανε. Ναι, σχολά. Δεν είπανε την εκπομπή. Mm. Εντάξει, είναι απέναντι yeah. γι' αυτό. Yeah, δεν γίνεται, α πούμε, επειδή και ο κόσμος βαράει ανελέητα, γιατί και εμένα μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είπε το Sky και τα λοιπά, δεν είπε την εκπομπή κτλ. Παιδιά, είναι απέναντι απέναντι. Λογικό. Είναι, ήταν ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό με την ελευθερία ελευθερίου και έπρεπε να γίνει αυτή η κατάσταση. Γενικά. Θέμης μάλλον, βλέπετε, υπογραφή. Ανανέωσε με τον Α, αλλά θεωρώ ότι έχει κουραστεί πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά νεύρα. Δηλαδή, είναι δύσκολη δουλειά, είναι σκληρή δουλειά, αλλά καθημερινά είναι σαν να δίνει αγώνα. Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να βρει τι είναι αυτό που τη πάει το νευρικό τη σύστημα και να βρει μια ισορροπία. Και εδώ θα τη δώσω και μια συμβουλή. Η αυλή έξω από το καμαρίνι. Απλά πράγματα είναι. Η αυλή έξω από το καμαρίνι. Και δεν σου πει ότι μέσα αρχίζουν ο ένας τον άλλον κτλ. Λένε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σάλιο, πολλή ιστορία. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι στη δικιά της περίπτωση είναι μόνη της, μόνος του και όλοι τους. Ο μόνος του ξέρει ποιος είναι. Ο Ανδρέας. Βέβαια, ο Ανδρέας Μικρούς είναι μια ιστορία μόνος του. Δεν υπάρχει θέμα να είναι, δηλαδή να κάθεται να ασχολείται με αυτά τα πράγματα και δεν ασχολείται. Φαίνεται αυτό. Και ο άλλος που δεν ασχολείται είναι ο Κωνσταντινίδης. Είναι... εντάξει, εγώ τη δουλειά μου να τα κάνω. Να τα πω, εντάξει, γεια σας. Ναι, τα πω, εντάξει, γιατί τη δουλειά μου εγώ την κάνω και την με ενδιαφέρει εμένα. Και ξέρεις, αυτό με τον Κωνσταντινίδη μου θυμίζει τη δικιά μου πορεία μέσα στο. Στον χώρο μέσα, μην λέω τώρα κανάλια κτλ. Στον χώρο μέσα που έλεγα εγώ, με παιδιά δεν νοιάζει τι θα συζητήσουν τα γραφεία επάνω. Εγώ δουλεύω. Και αν αυτοί θεωρούν τα δικά μου θέματα που είναι 10 πουλισκά την εβδομάδα, δεν τα θέλουν, δικαίωμά του είναι. Αλλά ποτέ δεν είπαν ότι δεν τα θέλω. Κατάλαβε, δηλαδή, μπορεί νικά σε αυτή την ιστορία μέσα, σε αυτή τη δουλειά μέσα, με δύο τρόπου μπορεί να νικήσει. Ο ένα δουλεύοντα πάρα πολύ και ο άλλο να κάνει καλά τη δουλειά σου. Ο τρίτος τρόπος που έχουν βρει πάρα πολύ και επιβιώνουν, το γλύφο, 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 επιβιώνουν μεν στο γυαλί μπροστά, αλλά είναι ξεφτύλα δε πίσω από το γυαλί. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επιβίωσης, τώρα συνειδημικά ποιο? Μου ήρθε. Υπάρχει μια σιδεροκοτάλα, έτσι τη λένε στον χώρο, η οποία τι κάνει. Πάει, βάζει ζωολόγια στις ομάδες, αυτός είσαι η Έλενα για σένα, λέει για σένα, λέει τα χειρότερα. Πλακώνονται, το μαθαίνει και η παρουσιάστρια. Φεύγει ένα-δύο μέλη από το πάνελ, αποχωρούν, ανοίγει θέση για αυτήν. Ναι. Βέβαια δεν τα έχει πολύ καταφέρει, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο του κάνει αυτό η σιδηροκουτάλα. Δηλαδή ανακατεύει τις ομάδες, πάει στη μία ομάδα, λέει για την άλλη και πάντα είναι αυτό που λες εσύ. Ο παρουσιαστής βγαίνει με νεύρα. Ναι. Με νεύρα, σε κοιτάει, του έχει πει άλλη τα χίλια μίλια. Έχει σαντάρει. Τέλος της σεζόν ανοίγει μια θέση. Ναι. Είναι η άλλη δίπλα που είναι το καλό το καρφί. Και σου λέει, εγώ στάπα, τώρα η καινή θέση να πάω να κάτσω. Δεν έχει καταφέρει βέβαια τώρα να κάτσει. Θέλω να κάπου θα κάτσει. Πάντως, από κωδικοποίηση, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει τώρα αυτή την περίοδο αυτό. Να ξέρετε. Ωραίο κόλπο αυτό. Ναι, με παρουσιάστρια και με άλλη η οποία θέλει να πάρει θέση γυναίκας. Γυναίκα κι αυτή. Αυτά τα κάνουν μόνο οι γυναίκες. Ευτυχώς που είμαστε δυο μας εδώ. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Και είμαστε και ένα. Ναι, είμαστε και ένα. Το θέμα είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, ότι αυτό δεν είναι ένα σενάριο, είναι υπαρκτό. Κάποια παρουσιάστρια το βιώνει. Το βιώνει και σου λέει, θα τελειώσει που θα τελειώσει αυτή, νομίζω ότι εγώ κολλάω, ταιριάζω. Τώρα πια είναι, πώς είναι και τα λοιπά, θα το καταλάβετε, θα το καλοκαίρι γίνει μια αλλαγή μιας γυναίκας. Και θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά όλοι. Λοιπόν, αλλά το αφήνουμε αυτό το θέμα εκεί. Σιδηροκουτάλα. Ναι, ποια είναι η σιδηροκουτάλα, ναι. Ποια είναι η μεγάλη ανακατόστρα. Πολύ ωραίο κόλπο, μου άρεσε αυτό το είχα σκεφτεί. Έλα μου, ρε, πάγαμε κάτι τέτοιο.
Καλύτερα σπίτι μου να πούμε και μόνος μου και αποτυχημένος παρά επιτυχία με αυτόν τον τρόπο να πούμε. Να κατέβω τους ανθρώπους κτλ. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα κάνουμε την εξής κίνηση. Θα βάλω το βίντεο κανονικά να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη στην εκπομπή και αμέσως μετά θα βάλω το χιουμοριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο YouTube και έχουμε σκάσει τα γέλια όλοι μας. Βέβαια, εντάξει, εμείς γελάμε, αλλά κάποια άλλη κλαίνε. Ο μόνος που δεν γέλασε, πιστεύω ότι είναι ο Κουντάρας. Ο Κουντάρας, ναι, ήταν λίγο χοντρό του Κουντάρα. Ναι. Τι να κάνουμε, Γκρέγκορι Πεκ, ήρθε η ώρα σου και σένα. Μέχρι απ' έξω πήρανε χαμπάρι. Γκρέγκορι Πεκ. Ναι, Γκρέγκορι Πεκ. Οι παλιοί το γνωρίζουν, οι καινούργοι. Ναι, δεν ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν και σε Western, ή όχι. Βέβαια, ναι. Όχι μόνο σε Western. Αυτός και ο Τζον Γουέιν. Τζον Γουέιν, ναι. Όπου ήταν ένα βίντεο, κάπου μια ταινία που ανεβάσαν τώρα τελευταία, του 1977. Είχε βγάλει καμπόικο έργο, δηλαδή και το 1977 έβαζε. Η δεκαετία 50 ήταν ο Τζον Γουέιν. Και 40. Ήταν πιο μεγάλο τότε. Ναι, πιο μεγάλο βέβαια, αλλά είχε βγάλει και δεκαετία 70 προς τα τέλη. Ο Τζον Γουέιν ήταν ο αγαπημένο μα. Εμά οικογενειακό, δηλαδή. Τον μπαμπά σου. Ναι, αλλά το όλη η οικογένεια το. Και εμένα από πάνω καμπόικα έβλεπε. Ήταν η εποχή τέτοια. Θυμάμαι, ναι, ότι όταν είχαν. Τώρα θα σα πάω. Με τα DVD τότε, τις ταινίες με DVD, του έπαιρνα πακέτο ολόκληρο. Ξέρετε. Πρώτα ήταν οι βιντεοκασέτες που τις έβαζες μέσα. Στα DVD του έπαιρνα. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει ένα μεγάλο πακέτο με καμπόικα έργα στις εφημερίδες, δεν βγαίνανε φούλ αέρα, τα μάζευα εγώ και τα πήγαινα. Θυμάσαι που την έβαζες μέσα και στην έφτιανε, άμα είχε πρόβλημα. Ναι. Και την ξανάβαζε και σε ξανάβαζε. Έτσι, ναι. Και σου είπε και την ταινία και την ξανακολαγιά μου να πούμε. Θα τρελαθώ με την ταινία. Ο Survivor είναι μια μεγάλη ιστορία. Η Καρολίνα βγήκε και μίλησε και είπε αρκετά πράγματα. Και η Καρολίνα μίλησε για το φιλί, για το μήνυμα τέλος πάντων. Λέω το φιλί, τι φιλί. Για το μήνυμα βγήκε, τα είπε και η αγαπημένη μας Καρολίνα. Όχι λοιπόν. Και τη φιλή, καλό φιλή. Όχι, θα μας μειώσει και το φιλή εκεί πέρα, μες στη ζούγκλα. Και τέλει, ας πούμε, υπάρχει και ανταπόδοση, δηλαδή ο Μάριος λέει, έδωσε... Εντάξει, ήταν ωραίο το μηνυματάκι που έστειλε, εντάξει, όλα καλά έξω και καλά, το κρυπνευτήκαμε τον πόμο. Αυτό καταλάβω, το ζουτάραμε, όλα καλά. Αυτός ήτανε, δεν ήταν αρνητικός, είτε έστειλε και κάποια φιλιά, δηλαδή ήταν όλα οκ. Όλα οκ. Βέβαια το συνέχισε, δεν είπε κάτι παραπάνω, έκανε και τρίπλα του Λιανού, αλλά δεν δείχνει να έχει μετανιώσει. Προς το παρόν. Ναι. Μόλις βγει έξω και θα βλέπει τα άλλα τα μανούλια να περνάνε δεξιά και αριστερά, εγώ θα το μετανιώσει εκεί. Τώρα εκεί. Μανούλια, πού το θυμίζει. Το παλιά το λέγανε. Εμείς είμαστε παλιοί, είμαστε παλιολιθικοί. Επί τη ευκαιρία να πω στα γρήγορα παλιά. Ακούγες κοναρίσματα, σφυρίγματα, τώρα τίποτα, λόγω του bullying, ξέρεις και αυτά, τίποτα, βρε μίνι, θα φορέσεις αυτό. Βλέπεις κάτι κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερά, περνάνε φτιαγμένα και τους βλέπεις τους άλλους. Και λέω, δεν έχετε ζήσει στις δικές μας εποχές, ανοίγανε πόρτες, παράθυρα, βγαίναν έξω. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται. Εντάξει και η ιστορία, με το που θα γυρίσει ο Μάριος Πρίαμος, μετά από τις πρώτες μέρες θα είναι παρεούλα μαζί για να γίνεται βαντούρι στα κανάλια δεξιά και αριστερά, για να ακουστεί και μετά βέβαια που θα περνάνε τα μανούλια που λέγαμε εμείς παλιά, τα μανουλομάνουλα, θα περνάνε δεξιά και αριστερά, θα πάει το μάτι του άλλου, όπως πούλησε το φίλο του για να κάτσει μαζί, έτσι θα πουλήσει αύριο μεθαύριο και την ίδια την Καρολίνα, δεν το συζητάω αυτό, ή μπορεί να γίνει το ανάποδο και η Καρολίνα τον πουλήσει και να φύγει, να ρωτηθεί γιατί και ραυνοβόλα, είναι επικίνδυνη. Δηλαδή παίρνει ένα γραφείο μέσα. Μπήκε στο Ατζούν και ερωτεύτηκε με την πρώτη. Μπορεί να ξανασυμπεί αυτό σε άλλο γραφείο τώρα. Να πάει στο γραφείο του Μπάρκινγκουελ, να δει κάποιον άλλον και να σοκαριστεί. Και να του πει του Μαρίου. Και να πει μία φορά. Άσε μα μόνο που ήταν μία φορά που έλεγε δύο. Συγγνώμη, αν κάθε μήνα κεραυνοβολεί σε συνέχεια, χειροπολί δεν λέγεται κεραυνοβολή. Έλα μωρέ, να το λέγεται κάπως αλλιώς. Η Καρολίνα έχει ξανακεραυνοβοληθεί με τον Τούρκο. Ναι, αυτό σου εξηγώ, δεν λέγεται κεραυνοβόλος. Αυτό ήταν κεραυνοβολημένο. Άσου τώρα. Εντάξει, μην τη βάζει την κοπέλα να δύσκολα. Άσου να καθάρισε τώρα, την έχουμε ξεχάσει, να μου βάλει στην άκρη. Αυτό λέγεται αλλιώς, δεν θέλω να το πω. Ο κεραυνοβόλος είναι. Άσου την κοπέλα τώρα να πάει στο καλό και Παναγιά μαζί τη. Άσου την τώρα εκεί πέρα. Είπαμε, θα γίνει μια πτέρυγα, θα γελάμε μετά. Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες την υγεία μας να έχουμε, θα σκάσουμε στα γέλια πάλι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι αλλού όμως, μια και είμαστε στον Ατζούν. Να πω ότι 100 φορτηγά στέλνει με τρόφιμα και νερά σε νότια Τουρκία ο Ατζούν Λιτζαλί και βέβαια βάζει και 5 εκατομμύρια ευρώ κυρίες και κύριοι για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι πολύ σωστός απέναντι στους ανθρώπους των Συρίζων. Στους συμπολίτες του. Ναι, στους συμπολίτες του.
Και πρέπει να σου πω ότι με συγκίνησε αυτό που έκανε. 100 φορτηγά παιδιά δεν είναι αστείο. Ναι. Που έχουν και πρόβλημα και σύντησης. Μεγάλο πρόβλημα. Ήδη έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται. Δεν μπορεί και το κράτος να τους στηρίξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι ένας από τους πολύ πλούσιους της Αμερικής, ο οποίος έχει ποδοσφαιρικές ομάδες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια να πούμε ότι και εδώ κάποιοι ολιγάρχες είναι πάρα πολύ ανοιχτοί. Έχουν ανοιχτή τσέπη και δίνουν δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες, η μία τουλάχιστον που γνωρίζω πάρα πολύ καλά εγώ και γνωρίζετε περισσότεροι, όπου πραγματικά κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν όσο μπορούν τον κόσμο. Θα πω και το όνομα, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί να ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες, ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη μπροστά, το τι προσπάθεια κάνουν και τα παιδιά, αλλά και γενικώς η οικογένεια, αυτά που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος και ξέρουν αρκετοί όμως ότι συμβαίνει, βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και σας το λέω εγώ που στο μακρινό παρελθόν είχε βοηθήσει τη δικιά μου οικογένεια. Λοιπόν, γι' αυτό, αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Σου έχω πει το θέμα αυτό. Με το νοσοκομείο, έτσι. Με το νοσοκομείο, ναι. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτά τα δυσάρεστα, να πάμε στο Survivor και να πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας το βρήκαμε χάρη σε εσάς. Ένα άτομο από εσάς, από την Αγνή Παρέα, μας έστειλε ένα υπέροχο μήνυμα και μας είπε κάτι το οποίο μας έβαλε σε μεγάλη σκέψη. Να πούμε ότι τα παιδιά είχαν αρχίσει και υποπτεύονταν ότι κάτι δεν τους πήγαινε καλά με βασάλο, σαν να ήξερε περίπου τι συμβαίνει έξω. Είναι πολύ αρεστός στον κόσμο, ο τρόπος που μιλάει είναι πολύ ισορροπημένος. Και είχαν υποψίες, λέει, μήπως υπήρχε κάποιο πρόσωπο από το Asian Express το οποίο θα μπορούσε να είναι στο Survivor και να έχουν γενικά καλές σχέσεις. Το θέμα δεν ήταν μήπως ήταν το Asian Express. Ναι. Ψάξαν να βρουν λύσεις, προσέξαν τα ονόματα μέσα και είδαν λοιπόν ότι ένα άτομο, γυναίκα για την ακρίβεια, μία κοπέλα ήταν και στο Asian Express αλλά και στο Survivor είναι. Επάνω στον Αγγελόμιο. Είναι ακριβώς το ίδιο όνομα. Είναι κοντά στον παίκτη. Ναι. Και, γιατί, και να λένε ότι στο Asian, επειδή ήταν πολλή ώρα τα γυρίσματα, είχαν άμεση σχέση με τους συνεργάτες. Το Asian δεν είχε σχέση με τους Survivor, είχαν άμεση σχέση μαζί τους. Όχι, τα πρόσωπα που ήταν εκεί. Επαναλαμβάνω. Mm. Δεν είναι όπως το Survivor. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικά. Ήταν τελείως διαφορετικά τα γυρίσματα στο Asian. Οπότε λοιπόν εκεί υπήρχε ένα μεγάλο δέσιμο. Αυτό μεταξύ σου λέω, έχεις επικοινωνία. Της ομάδας με τους παίκτες. Εδώ λοιπόν τώρα, και επειδή ο Βασάλος δεν ήταν ένας παίκτης όποιος και όποιος, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περάσει και από δοκιμαστικό για να κάνει το πρωινό, mm-hmm. τον Breakfast at Star, το ξέναμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ξαφνικά βρέθηκε από το ένα reality στο άλλο reality, και από εκεί και πέρα, επειδή και η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, η οποία γράφει και σε site, το οποίο site αυτό σημαίνει τώρα ότι έχει, θα είναι από πρώτο χέρι, γιατί είναι πάνω εκεί η κοπέλα συγκεκριμένη. Κακό αυτό για τους εδώ. Ναι, Σπάρτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το άτομο είναι το κοινό το οποίο υπάρχει μεταξύ Asian Express Survivor και Βασάλου. Οπότε λοιπόν, επειδή ο Βασάλος γνωρίζει πράγματα, ποιος μας εγγυάται, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τις ειδήσεις. Και υπάρχει και ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο με το συγκεκριμένο. Είναι... Σε αυτό βέβαια δεν το έχουμε διπλοτσεκάρει, γιατί μπορεί να είναι συνωνυμία, να είναι λίγο περίεργο όνομα και μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή. Σαν να είναι ρακιτζής με ρακιτζή. Κατάλαβες και λες τι γίνεται εδώ. Εννοείς του Σταμούλη. Εννοείς. Γιατί και ο Κρίς Σταμούλης υπάρχει μια Σταμούλη μέσα. Όχι. Η συγκεκριμένη κοπέλα Δύση Σπάρτα. Ναι. Με κεντρικό πρόσωπο της παραγωγής. Έχουν το ίδιο όνομα. Ναι. Η οποία ήταν και στο Asian Express. Ναι. Αλλά σου λέω το όνομα είναι πολύ 38. Δεν είναι Σωτηροπούλα, ας πούμε, που είναι η μισή Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Είναι συγκεκριμένο. Είναι ρακιτζής με ρακιτζή. Ναι, κατάλαβα. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει λοιπόν μία τρύπα εδώ. Μία τρύπα. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ονόματα, πηγαίνετε στους τίτλους τέλους στο Asian Express και στους τίτλους τέλους στο Survivor. Θα το βρείτε από μόνοι σας. Ναι. Οπότε λοιπόν θα καταλάβετε πάρα πολλά εκεί, και επειδή βλέπουμε ότι ο Βασάλος έχει γίνει λαλίστατος
και δίνει και κάποιες απαντήσεις εκεί που δεν το περιμένεις σε κάποια πράγματα και επειδή φαίνεται πολύ να έχει ξυπνήσει απότομα. Και αν ξέρεις τι γράφουν και στο Twitter, ποιος έχει συμπάθειες, ποιος έχει αντιπάθειες, πού πρέπει να κατευθυνθείς για να αρέσεις στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος π.χ. μπορεί να μην γουστάρει, σου λέω, Τάκι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το φέρνουμε, το μαγειρεύουμε, λέμε κατά του Τάκι. Παίρνουμε χιλιάδες άτομα μαζί. Μπορεί ο κόσμος να μην γουστάρει Ρακιτζή. Το φέρνουμε, το μαγειρεύουμε. Χιλιάδες ψήφους, τέλος πάντων followers, υπέρ μας, γιατί ξέρουμε ακριβώς πώς κινείται ο Ρακιτζής, κατάλαβες? Εδώ λοιπόν θα μου πει κάποιος ότι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος γιατί δεν πάει για δουλειά και στο Survivor εφόσον ήταν στο Asian Express. Αυτό ήταν λογικό, αλλά το Asian Express δεν το έκανε ο Τούρκος. Το έκανε άλλη εταιρεία παραγωγής. Οπότε λοιπόν η εταιρεία παραγωγής συγκεκριμένη σίγουρα συνεχίζει να κάνει και άλλα πράγματα παρακάτω. Οπότε θα μπορούσε να τη φιλοξενήσει. Εξάλλου, όταν δουλεύει σε ένα site το οποίο ανήκει σε μεγάλο όμιλο, σε πολύ μεγάλο όμιλο, δουλειά είχε ήδη. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι ήταν άνεργη. Και μάλιστα τώρα θα έχει και περισσότερο bonus, εφόσον είναι πάνω και γράφει σε συγκεκριμένο site. Και αν δεν το υπογράφει η ίδια, δεν έχει πρόβλημα να τηλεφωνηθεί με κάποιο άτομο και να δώσει πληροφορίες, παράδειγμα προς τα κάτω. Οπότε λοιπόν αρχίζει η διαδικασία και είναι λίγο μπερδεμένη. Θα μου πείτε, μα τόσοι δημοσιογράφοι είναι εκεί πέρα μέσα, όλοι αυτοί κάνουν τη δουλειά αυτή με site, συνεργάζονται δεξιά και αριστερά. Ναι, παιδιά, αλλά το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει διαρροή. Και εφόσον υπάρχει διαρροή, πρέπει να ψαχτούμε λίγο πώς γίνεται αυτή η διαρροή. Διαρροή δεν μας ενδιαφέρει τόσο στην Αθήνα, η διαρροή μας ενδιαφέρει μέσα στην Ελλάδα. Ναι, στην Αθήνα μας απασχολεί. Είναι μέσα στο Survivor. Και όταν βρίσκονται και πράγματα και υπάρχει μπεργκυρόδεντρο, γιατί να μην είναι δημοσιογραφική δουλειά. Σωστά. Το μπεργκυρόδεντρο. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλει ψάξιμο το όλο πράγμα και πρέπει να κοιτάξουν λίγο και να προφυλάξουν τα νότα τους. Τώρα πέσανε λίγο τα νούμερα, εντάξει, λίγο 19, πήγαμε και 18 νομίζω, στο γενικό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τόνωσαν λίγο την κατάσταση με τα τηλέφωνα, με τα τέλος πάντων κοπέλες, συγγενείς και τα λοιπά. Ο Μαρτίκας το πάει έτσι πιο σοβαρά με την... με την αγάπη του έξω τη βρυσίδα, δηλαδή το ρίχνουν λίγο στο συνέστημα, έτσι ώστε να κερδίσουν κόσμο. Δεν ξέρουμε βέβαια η επόμενη κίνηση, αν δεν κάνουν την επόμενη εβδομάδα μια τονωτική, όπως ήταν του Πρίαμου, ας πούμε, το φιλί, θα αρχίσει να πέφτει κι άλλο, θεωρώ. Θα γίνει πανικός. Θα γίνει. Εδώ όμως, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο προηγούμενο, εάν υπάρχει καρφή μέσα στην παραγωγή που δίνει στον βασάλο την εικόνα του τι γίνεται, τουλάχιστον σε social media μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για εμάς, ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Και μάλιστα θα πρέπει κάποια στιγμή, ας πούμε, ή της παραγωγής να προσέξουν πάρα πολύ το τι κόσμο βάζουν μέσα. Εντάξει. Και ο Βασάλος είχε και το Τέρι, το τηλεοπτικό, το Φίπστερ. Και ο Φίπστερ είναι χωμένος αριστερά-δεξιά και έχει τις καλύτερες σχέσεις με Sky. Πολλά. Να μου πεις τώρα, θα μας βρίζετε γιατί κάποιοι γουστάρετε πάρα πολύ το Βασάλο, αλλά να μην λέμε αλήθειες. Όπα. Δεν μας αφορά τι γουστάρετε. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να ανεβάζουμε αυτούς που γουστάρει. Απλά είναι άδικο για τους υπόλοιπους παίκτες. Εμείς πρέπει να πούμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε και αυτό ακριβώς που συμβαίνει, εάν συμβαίνει, ή τα σενάρια που παίζουν τέλος πάντων δεξιά και αριστερά, είμαστε υποχρεωμένοι να τα βγάλουμε. Και αυτό που σας είπαμε, ένα σενάριο είναι, το οποίο όμως έχει μέσα κάποιες ενδείξεις που μας πηγαίνουν στην πραγματικότητα. Θεωρούσαμε ότι θα μάθουμε αλήθειες από τον Επαναστάτη Αναστόπουλο, αλλά μας την έκανε γυριστή. Ναι. Την έκανε γυριστή. Εμείς θεωρούσαμε ότι όταν έγραφε, ας πούμε, αλήθειες με τη Ζήνα και ότι θα κάνει live με τον James, λέμε θα ακούσουμε πράγματα. Εντάξει, βγήκανε για ένα καλό σκοπό, για το σεισμόπλη τους, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο χοντρή γυριστή το ότι βγαίνω να πω αλήθειες, αλλά δεν ακούσαμε ποτέ καμία αλήθεια στο τέλος. Είναι πολλά τα λεφτάρι, ενώ η ρήτρα. 100 χιλιάρικα και τον μάζεψαν. Πάντως αυτό που έκαναν είχε επιτυχία που μαζεύουν πράγματα για τους συμμαθητές και μπράβο τους. Σε αυτό το κομμάτι μπράβο τους. Μπράβο τους, του James και τον Αναγνωστόπουλο. Όπου έχουν αρχίσει και κουμπώνουν πάρα πολύ μεταξύ τους τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία. Να πω βέβαια εδώ ότι υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Καντέμις. Δεν θα πω το όνομα. Το θεωρώ όταν πάει στην τηλεοπτική εκπομπή ότι έχει τους πηγαίνει καντεμιά. Ένα παίκτη Survivor. Ο οποίος δεν είναι βέβαια στο τέτοιο, είναι εδώ, είναι έξω. Ένας από τους παίκτες, οι παίκτριες, είναι καντέμις ή καντέμο. Από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα?
Όταν σε καλούν και ξαφνικά εκεί κάνει 15, κάνει 5, λες δεν γίνεται. Και πάει στην επόμενη εκπομπή και γίνει το ίδιο, λες δεν μπορεί. Κάτι άσχετο με αυτό που είπες. Ναι. Τα βρήκε ο Τσαλίκης, βρήκε με το Sky και τον έβγαλαν και στο. με το Σάκη να του κάνει. Όχι αφιέρωση, τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να. Επειδή έχει θαυτεί αυτή η ιστορία, πρέπει να. Τα βρήκε. Ηρεμία, ναι. Εντάξει, εξοδικαστικά. Αλλά να μου πει άλλη παραγωγή του Ατζούν, άλλο στο Sky. Εντάξει, ο Ατζούν δεν διοικείται το Sky, αλλά όμως όπως και το κάνουμε δεν θα κάνει. Εντάξει, κίνηση. Δεν περιμέναμε. Ναι. Και αυτό το είδε μια καλή μας φίλη. Για να μιλήσει και ο ίδιος στο Sky. Το Ριζάκι το μας το έστειλε. Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσει ο ίδιος στο Sky, πάει να πει ότι. Εντάξει, τα έχει βρει. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Να μην τα έχει βρει. Ο αντιδήμαρχος Περιστερίου. Αντιδήμαρχος είναι. Έχει μαγαζί, δεν έχει ο Σάκης στο Περιστέρι. Ναι, είναι αντιδήμαρχος Περιστερίου. Ναι, ναι. Δηλαδή η δημοτική αρχή βλέπει τους. Πότε βγήκε στο Survivor, εντάξει. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι που είχαμε να σας πούμε σήμερα. Ξέρουμε ότι βγάζουμε μικρότερα βίντεο το τελευταίο διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι τα θέματα είναι λίγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα θέματα είναι λίγα. Επίσης, να ξέρετε ότι. Κάποιες φορές βγάζουμε ναι. Μεγαλύτερα, ίσως και τις επόμενες μέρες. Τώρα είναι λίγα τα θέματα. Mm. Δηλαδή, τα ουσίας για να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι εμείς αύριο θα βγάλουμε ένα βίντεο το οποίο θα ασχοληθούμε πιο δυναμικά με το Survivor. Θα πάμε σε μια τάξη όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Θα πάμε σε μια τάξη όλη την εβδομάδα το ότι έγινε το Survivor κτλ. Το Σάββατο δεν κάνουμε live, γιατί έχουμε πει ότι θα πάμε στο πάρτι Μασκέ, το οποίο διοργανώνει για ένα πριβέ πάρτι, δηλαδή από το Μύκονος Live TV. Το επόμενο Σάββατο θα θες να δεις Just. Το επόμενο Σάββατο θέλω να δω Just. Όχι θέλω να δω Just, θέλω να πάω στο Just. Τι εννοείς? Θα πάω να δω το στούντιο κι εγώ. Θα σε αφήσουν να μπεις. Γιατί θα με δίνουν, ναι. Θα πάω να δοκιμάσω μια μέρα, θα πάω να μπω μέσα, να τα δω εκ των έσω τουλάχιστον, να έχω να λέω περισσότερα. Τι θα με δίνουν, ναι. Τι λες? Είναι κακή ιδέα. Λες. Και άμα φάμε ξύλο, θα γίνουμε και ήρωες μετά. Περίμενε. Θα έχουμε και κάμερα να καταγράφει. Θα πάμε μπροστά στο κοινό ή στο VIP. Όχι, στο κοινό. Στο VIP πηγαίνω. Δεν ξέρω αν πήγες VIP και τα λοιπά. Σιγά πάμε στο VIP. Θα πάμε πίσω-πίσω. Θα πάμε πίσω-πίσω και από άμα είναι ρε παιδί, θα πάω να ντυθώ να φτιαχτώ. Άμα είναι να πάω σαλέτσος πίσω να μην με δει κανένας, χαίρομαι πολύ. Δεν πάω. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς θα πας εκεί πέρα, εμείς θα φτάσουμε εκεί πέρα, φάμε ξύλο, θα είσαι κεντυμένη. Πάμε ένα τσιμνάκι εκεί πέρα. Εγώ δεν. Εσύ είσαι να παίξω. Ναι, εσύ δεν μιλάς καθόλου. Κυρίες και κύριοι. Α, τσιμνάκι, αύριο... να μπορώ να τρέξω να φύγω νωρίτερα. Ναι, σου λέω να είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν. Παιδιά, θα πάμε, εντάξει. Okay, ναι, θα πάμε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ θα πάω και άμα φάμε ξύλο, θα πάμε. Θα πάμε, ναι. Λοιπόν, προετοιμαστείτε αύριο, Survivor. Α, πήραμε και καινούριες καρέκλες. Ναι, ναι, όχι, πήραμε τις κοντίναμε λίγο, γιατί ήταν πολύ. Τι είναι τις κοντίναμε, παιδί μου, άλλες είναι. Ναι, ναι, λέω ότι κοντίναμε, πήραμε και κοντίνα. Ναι, δεν τρίζουνε κιόλα. Ναι, βασικό κομμάτι. Λοιπόν, και δεν είμαστε σαν ξαπλωμένοι. Και μην ξεχάσετε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα μιλήσουμε και για το My Style Rocks και για το Survivor και γενικά θα βάλουμε όλη την εβδομάδα κάτω. My Style Rocks. Φιλάκια πολλά. Bye bye.